Μια διευκρίνηση μόνο. Νωρίτερα που μιλούσαμε με τον κύριο Πάτσιο για το πώς γίνεται η διαδικασία, εμείς πήραμε τον κύριο Πάτσιο ως πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Καστοριάς. Δεν γνωρίζαμε ότι ο κύριος Πάτσιος ήταν και ο νομικός του κυρίου Γρηγοριάδη σε αυτή τη διαδικασία. Κύριε Νικολαίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Ματζούλη, σε εσάς και στους ακροατές. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η διαδικασία πριν από λίγο. Ήταν πολλοί κόσμος στα δικαστήρια, στα 7 περίφημα δωμάτια, κύριε Νικολαίδη. Ήταν αρκετός κόσμος, όσος απαιτούσε το δικαστήριο, δηλαδή 7 άτομα από τον ένα συνδυασμό και 7 από τον άλλο. Ποιοι ήταν από τον άλλον και ποιοι ήταν από εσάς? Από εμάς ήμασταν εγώ, η κυρία Δούκη, η κυρία Αλμπάνη, η κυρία Συνάνη, η κυρία Κουνουξή. Ποιος άλλος ήταν? Ο καθένας και από ένα δωμάτιο. Ναι, ο κύριος Ρήμος και ο κύριος Τσανούσας. Ναι. Νομίζω ήμασταν εμείς οι 7. Ναι, ναι. Και από την άλλη πλευρά. Ήταν και ο επικεφαλής ο κύριος Γρηγοριάδης, ήταν ο κυρία Σπύρου. Κυρία Σπύρου. Παρότι δεν... Από το ψηφοδέλτιο Τσούκα. Ο κύριος Τσούκας έκανε μια δήλωση χθες που έδινε συγχαρητήρια στο Δήμαρχο. Κυρία Σπύρου ήταν εκεί. Αν μου επιτρέπετε, αυτό λέγεται πολιτικός πολιτισμός και πολιτική αξιοπρέπεια. Για την δήλωση Τσούκα αναφέρεστε. Απολύτως προσωπικό, ακριβώς. Απολύτως προσωπικό. Ναι, ήταν, το σχολιάσαμε για χθες, η δήλωση Τσούκα ήταν πάρα πολύ σοβαρή ανακοίνωση, ναι. Αναδεικνύει την σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπισε το εκλογικό αποτέλεσμα ο κύριος Τσούκας προς τιμήν του, και θεωρώ ότι πράγματι, θέλω να πιστεύω ότι πράγματι θα είναι στον πλευρό της νέας δημοτικής αρχής. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση από τα λεγόμενά του αυτό. Κοιτάξτε, κύριε Νικολαίδη, υπάρχει μια θα λέγαμε φράση του κύριου Κορεντσίδη το βράδυ των εκλογών στην Ομόνοια, καλώντας τους κύριους Γρηγοριάδη και Τσούκα να συνεργαστούν όλοι μαζί για το καλό της Καστοριάς. Μένει να το δούμε αν αυτό θα γίνει στην πράξη όμως. Πέρα από τα λόγια. Κύριε Νατσούλη, απίφθινε κάλεσμα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, στους δύο έτερους συνδυασμούς, για συνεργασία για πνεύμα Ομονίας προκειμένου να προχωρήσει το έργο της Δημοτικής Αρχής. Να ρωτήσω λοιπόν για αυτό που περιμένουν όλοι, την ερώτηση του 1 εκατομμύριου. Τι έβγαλε η επανακαταμέτρηση λοιπόν? Η επανακαταμέτρηση έβγαλε ό,τι έβγαλε και το πόρισμα της 15ης Οκτωβρίου, ναι, όπου ανακηρύχθηκε νέα Δημοτική Αρχή, ο συνδυασμός Ώρα και Δουλειά συνεχίζει. Άρα δεν έβγαλε τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, παρά επανεβεβαίωσε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Ακριβώς, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει. Δεν υπάρχει ανατροπή του αποτελέσματος. Φυσικά ο νόμος δίνει τα δικαιώματα για προσφυγή και τα περαιτέρω. Δηλαδή τι τώρα δίνει δικαιώματα? Να πάμε στο εκλογοδικείο, μας έλεγε ο κύριος Πάτσιος νωρίτερα, ο νομικός από την πλευρά Γρηγοριάδη. Αυτό είναι η επιλογή. Επιλογή του ψηφοδελτίου. Δηλαδή επιλογή Γρηγοριάδη, αν θα πάει και εκλογοδικείο. Αν θεωρεί ο κύριος Γρηγοριάδης και οι συνεργάτες του ότι υπάρχει λόγος να προσφύγουν στο εκλογοδικείο, στα διοικητικά δικαστήρια, τι να πω, αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ δυστυχώς. Από τη διαδικασία βρέθηκε κάτι μεμπτό ή παράξενο ή περίεργο? Κοιτάξτε, και αυτά που ίσως εντοπίστηκαν είναι απειροελάχιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να ανατραπεί η διαφορά. Δώστε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τι εντοπίστηκε λοιπόν. Δηλαδή έτυχε, ας πούμε, γιατί είχαμε χωρίσει αναεκλογικά, αναομάδες κάποια, ναι, εκλογικά. Ένα παράδειγμα ήταν ότι σε ένα εκλογικό, ας πούμε, προέκυψαν κάποια έγκυρα τα οποία θα έπρεπε να ίσως να κηρυχθούν άκυρα. Δηλαδή, έτσι, για ποιο λόγο? Γιατί είχαν πάνω κάποια διάκριση, ένα γράψιμο, ας πούμε, και ένα σκίσιμο. Βέβαια, αυτό έχει να κάνει και με τον... Δηλαδή, υπάρχουν και περαιτέρω λεπτομέρειες, ναι, που ίσως τώρα κακώς τώρα... Αλλά πόσα είναι αυτά όμως? Για τη δημοσιογραφική πληροφόρηση και, ναι, για την... Για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί τώρα ρωτάει ο κόσμος, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Εγώ αυτό που παρατήρησα ήταν με ίδιο γραφικό χαρακτήρα, άρα θα μπορούσε να θεωρηθεί και δολιοφθορά, έτσι. Και ήταν στα ψηφοδέλτια του κυρίου Κορεντσίδη. Δηλαδή, άμα πάμε τώρα και διηλύσουμε τον Κόνοπα μέχρι εξαντλήσεως της υπομονής του κόσμου και υπέρ των δέων, θα χάσουμε την μπάλα. Θεώ. Αυτές οι περιπτώσεις πόσες είναι? Αυτές, τουλάχιστον στο δικό μας, στη δική μας ομάδα εκλογικών, ήταν δύο. Δύο ψηφοδέλτια. Για δύο τώρα ψηφοδέλτια δεν αλλάζουν αυτά. Γι' αυτό σας λέω ότι, ναι, και επειδή μετά κάναμε, ας πούμε, και μια αντιπαραβολή του τι εντόπισε ο καθένας, δεν υπάρχει περίπτωση ανατροπής του σκηνικού, σε καμία περίπτωση. Άρα τώρα περιμένουμε κάποια ανακοίνωση από την πλευρά Γρηγοριάδη, τι καταλαβαίνουμε τώρα? Υποθέτω πως θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση με την κοινοποίηση των περαιτέρω κινήσεων του ψηφοδελτίου.
Τώρα από εκεί και πέρα, τι να σας πω, θα το θεωρούσα μεγάλη έκπληξη το να προχωρήσω παρακάτω η διαδικασία, αλλά είναι δικαίωμα του καθενός να... Ο κύριος Πάτσιος μας έλεγε νωρίτερα ότι αν... Όπως ναι. Ο κύριος Πάτσιος μας έλεγε νωρίτερα ότι αν προσφύγει η πλευρά Γρηγοριάδη και στο εκλογοδικείο, είναι μια διαδικασία που για να βγάλει αποτέλεσμα αποτεί ίσως 2 ή 2,5 χρόνια. Θα αυτό έχει είναι κάποιο νόημα. Δεν ξέρω, τώρα, αυτό λέω. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, τι να σας πω. Δηλαδή θα έχει παρέλθει η μισή θητεία ακριβώς, ίσως και παραπάνω, για να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά 110% δεν θα ανατραπεί. Είναι όμως δικαίωμα, αυτό θέλω να πω. Είναι δικαίωμα του ψηφοδελτίου να πάει. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το δικαίωμα που παρέχει ο νόμος σε κάποιον υποψήφιο να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Μένει να το δούμε λοιπόν αν θα το κάνει ο κ. Να βλέπουμε λίγο και την ουσία του νόμου. Πέρα από το γράμμα πρέπει να βλέπουμε και την ουσία του νόμου. Έτσι. Όταν, αν η διαφορά ήταν ας πούμε στα 5, 10, 15, 20, 30 ψηφοδέλτια, ίσως και να είχε κάποιο νόημα. Έτσι. Γιατί λάθη γίνονται προφανώς, έτσι μπορούν να συμβούν λάθη, η κόπος είναι δεδομένη την ημέρα των εκλογών και μπορεί να συμβούν κάποια λάθη. Τώρα όταν πάμε σε επίπεδο τόσο μεγάλη διαφοράς, δεν ξέρω αν έχει κάποιο νόημα. Ναι. Άρα από τη δική σας πλευρά έκλεισε η σημερινή ημέρα. Τα ψηφοδέλτια βρέθηκαν όπως είχαν βρεθεί και την Κυριακή των εκλογών και μένει να δούμε εάν από, από το στρατόπεδο Γρηγοριάδη θα γίνει η ανακοίνωση με την οποία ή θα αποδέχεται το αποτέλεσμα της επανακαταμέτρησης ή θα δηλώνει τη συνέχιση του αγώνα στο εκλογοδικείο. Έτσι, αυτά τα δύο περιμένουμε. Περιμένουμε άλλη κάτι επιλογή, άλλο. Άλλη επιλογή και άλλη λύση και άλλο δεν, υπάρχει. Ή λοιπόν η ανακοίνωση Γρηγοριάδη που θα βγει θα λέει αποδέχομαι το αποτέλεσμα και συγχαρητήρια στον Δήμαρχο ή θα λέει δεν αποδέχομαι το αποτέλεσμα και πάω και εκλογοδικείο. Έτσι ακριβώς. Κύριε Νικολαίδη, νομίζω ότι θα έχει μια σειρά συζητήσεων μετά από όλα αυτά για να δούμε κυρίως μετά την ανακοίνωση Γρηγοριάδη για να δούμε τι πραγματικά θα γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι εν τέλει θα επικρατήσει και θα πριτανεύσει η λογική. Είπαμε ότι προφανέστατα το δικαίωμα υφίσταται, είναι αναφέρω το δικαίωμα του οποιοδήποτε να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να εξετάζουμε πάντα και την ουσία και τα δεδομένα. Αν κάνουμε κινήσεις απλά για να κάνουμε και να πούμε ότι εμείς εξαντλήσαμε τα περιθώρια, δεν νομίζω ότι έχουν κανένα νόημα. Ναι. Κύριε Νικολαίδη. Γιατί ακόμα και αυτή η διαφορά που υπάρχει που σε καθαρά αριθμητικό πλαίσιο έτσι, θεωρείται μικρή, έτσι, δεν είναι τόσο μικρή ώστε να δικαιολογηθεί μια περαιτέρω διαδικασία και μια περαιτέρω κινητοποίηση των δικαστικών αρχών. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια διαφορά η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα. Ένα και ένα κάνουν δύο. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα. Από εκεί πέρα θα περιμένουμε την ανακοίνωση όσο οφείλουμε. Κύριε Νικολαίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για τις διευκρινήσεις της σημερινής διαδικασίας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Νίκος Νικολαίδης εκ των νομικών της πλευράς Κορεντσίδη που παρέστησε στη σημερινή διαδικασία της επανακαταμέτρησης.